Καλώς μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Καλώς εμείς. Τι γίνεται τώρα στον Ευαγγελισμό, γιατί είστε στο κόκκινο? Το θέμα είναι σημαντικό και έχει πολλές διαστάσεις. Το πρώτο αφορά αυτή την πανδημία. Δηλαδή έχουμε αυξημένα κρούσματα, αυξημένο αριθμό νοσηλευουμένων σε απλούς θαλάμους. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου 75-80 συνανθρώπους μας. Πολλοί από τους ύποπτους απεδείχθησαν θετικοί, οπότε μπορεί να είναι και παραπάνω αυτός ο αριθμός. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε περίπου 25 με 30, δεν είναι σε θέση ακριβώς να πω, διασωληνωμένους σε ΜΕΘ. Και το βασικό είναι ότι ο Ευαγγελισμός, εκτός από νοσοκομείο αναφοράς, δέχεται όλα τα βαριά περιστατικά που αφορούν την Νότια Ελλάδα από άλλα νοσοκομεία, δέχεται τροχεία, κάνει χειρουργία πολλά, κάνει καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και δεν έχουμε τις γενικές ΜΕΘ, όπως λέμε τις non-COVID ΜΕΘ, για να περιθάψουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διότι αρχίσαμε και εμείς να γινόμαστε θετικοί, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι περίπου 6 συνάδελφοί μας που είναι θετικοί, οπότε αρχίσανε οι καραντίνες, δηλαδή σε ένα τμήμα που κάποιος είναι θετικός θα βγουν 8-10 άτομα σε καραντίνα. Υπάρχει το ζήτημα ότι δεν έχουν αυξηθεί τα κρεβάτια των ΜΕΘ, είτε COVID είτε non-COVID, δηλαδή όσα ήταν τον Ιούνιο είναι και τώρα, ή περίπου τα ίδια, μπορεί και 2-3 λιγότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και έτσι δεν έχουμε την ευχέρεια να νοσηλεύσουμε και τις δύο κατηγορίες ασθενών, ειδικά στις μονάδες αλλά και στα τμήματα. Δηλαδή έχουν αφαιρεθεί 150 περίπου κλίνες από τις συνηθισμένες κλίνες, τις κοινές κλίνες, και έχουν μετατραπεί σε COVID. Είναι σχεδόν γεμάτες αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε άρρωστος COVID, αν έχεις 5 θετικούς, δεν μπορείς να βάλεις και τους 5 στον ίδιο θάλαμο. Ναι. Αυξάνει πολύ το υγειικό φορτίο. Όπως επίσης και έναν ύποπτο, δεν μπορείς να το βάλεις δίπλα σε άλλον ύποπτο, αν ο ένας από τους δύο είναι θετικός, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα, γι' αυτό τους βάζουμε μόνους τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα, έχουμε τα rapid test, που όμως ο Ευαγγελισμός έχει περιορισμένη δυνατότητα αντιδραστηρίων για rapid test. Δηλαδή, σε κάθε γενική εφημερία, μόνο 50 rapid test μπορούν να γίνονται, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των υπόπτων. Είναι θετικοί ή όχι, πριν μπουν και πιάσουν θάλαμο. Και σε όλα αυτά έχουμε και την έλλειψη προσωπικού, διότι και στις μονάδες, που ακόμα δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα για τη γενική μέθη, ενώ υπήρχε χρόνος, έπρεπε όλα αυτά να είχαν γίνει. Γιατί πραγματικά και εμείς το παλέψαμε και όλος ο ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστημα, κάτι περιμέναμε να είχε γίνει επιπλέον. Δεν έχει γίνει, και μάλιστα αυτό που εμείς επισημέναμε ως σύλλογος και ως ομοσπονδία, που αύριο σας θυμίζω υπάρχει μια μεγάλη απεργία της ομοσπονδίας μας, των νοσοκομειακών γιατρών της ΟΕΝΓΕ. Αυτά λέγαμε από το Μάρτιο μήνα, δηλαδή προσλήψεις, κλίνες με πολλά τεστ στο γενικό πληθυσμό και σε εμάς, ώστε να μην γινόμαστε εμείς εστίες μετάδοσης, εμείς υγειονομικοί. Και στο τέλος, εάν όλα αυτά δεν φτάνουν, είχαμε επισημάνει από τότε να γίνει και επίταξη ιδιωτικών δομών. Μας κατηγόρησαν για διάφορους πολιτικούς λόγους ότι θα πει επίταξη. Εμείς λέμε, είχε ένα μεγάλο νοσοκομείο να δουλέψει επιταγμένο, ας το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτό λύνεται σε άλλες κοινωνίες, δεν μας ενδιαφέρει, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να μπουν ιδιωτικές δομές από τη στιγμή που δεν επαρκεί το δημόσιο σύστημα υγείας, που έχει ατέλειες, που έχει ελλείψεις, και να δουλέψουν και τα εργαστήρια και οι ιδιωτικές κλινικές με όρους δημοσίου. Αυτή τη στιγμή, εφόσον φουντώσει το πράγμα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Λέτε ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ούτως ή άλλως και με τις προσπάθειες που είναι τώρα? Ναι, γιατί με αυτά που λένε οι δημοξιολόγοι. Και εμείς γιατροί είμαστε, καταλαβαίνουμε αρκετά πράγματα. Προφανώς. Και από τα νούμερα που έρχονται εδώ και από τους ασθενείς που συμβαίνουν. Άλλωστε εσείς διαχειρίζεστε τα περιστατικά, έτσι? Ναι. Βεβαίως. Και από αυτά που μαθαίνουμε από τους συναδέλφους στα υπόλοιπα νοσοκομεία, και έχουμε μια έτσι, τουλάχιστον εγώ μπορώ να έχω μια γενική εικόνα στο λεκανοπέδιο. Η κυρία Ρέτζιου μπορεί να σας πει για όλη την Ελλάδα, ναι, την Ομοσπονδία. Μπορώ να πω ότι και στο Γεννηματά το ίδιο πάει να γίνει, και στο Τζάνια το ίδιο πάει να γίνει, και στη Νίκαια, όπως αναφέρατε πριν, υπάρχουν επιστολές αγωνίας. Υπάρχουν επιστολές αγωνίας θεσμικών οργάνων, όχι μόνο των συνδικάτων.
Εμείς, εντάξει, είπαμε αυτά που είπαμε το Μάρτιο, τα ξαναείπαμε τον Ιούνιο, τα είπαμε τον Αύγουστο, τα λέμε και τώρα. Mm-hmm. Όταν έρχονται όμως και θεσμικά όργανα και κρύβουν τον κόδωνα του κινδύνου, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει γίνει αρκετά πιο σοβαρό και θα θέλαμε να μην παρεμβαίνουν οι διοικήσεις όταν εμείς αποκαλύπτουμε τα προβλήματα. Γιατί ακούγονται και κάτι τέτοιες, ας το πούμε, να το πω πολύ ευγενικά, παράπονα. Τι φέρετε και βγαίνετε και τα λέτε, ναι, γιατί δεν μας ενημερώνετε. Μα εμείς τα ζούμε. Ναι. Δεν τα ζούνε. Μα αλίμονο αν πάρετε την αδειά τους για να επισημάνετε μας. Υπήρχαν τότε, σας θυμίζω κύριε Παυλόπουλε και κύριε Νιχλή, ότι τον Φεβρουάριο και αρχές Μαρτίου υπήρχε εντολή σε πολλά νοσοκομεία και σε εμάς ότι όποιος γιατρός βγαίνει να μιλάει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να παίρνει την άδεια της διοίκησης. Mm-hmm. Και ρωτώ, η ειδικευόμενη γιατρίνα που είναι σε COVID θετική, που είναι σε COVID τμήμα, συγγνώμη, και κάνει 8 εφημερίες το μήνα και είναι μέσα στο κίνδυνο, δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για τις ελλείψεις? Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε. Ναι, δεν τα συζητάμε ότι αυτά. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι, δρομολογείται σκέψη, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί, ναι, είναι η θάλαμη με ταχύτατες διαδικασίες να μετατραπούν σε μονάδα σε αυξημένη σφουδίδας ή σε μεθ. Πού είναι αναπνευστήρες, πού είναι τα οξυγόνα, ναι, πού είναι τα μόνιτορ, πού είναι το προσωπικό? Αν ας πούμε ότι φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ώστε στο άρπα κόλλα, ας το πω έτσι, επιτρέψτε μου την έκφραση, στα γρήγορα, ναι, να μετατρέψουμε κοινούς θαλάμους σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Λέω, ακούστηκαν και τέτοιες σκέψεις. Για να βγουν αυτές οι σκέψεις δεν βγαίνουν από το πουθενά. Ναι. Και εμείς διερωτόμαστε πραγματικά, αυτοί που σκέφτονται αυτά τα πράγματα, πώς θα γίνουνε. Να πω και κάτι άλλο. Ακόμα κύριε Παυλόπουλο και κύριε Νιχλή, και τον Αύγουστο θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει αρκετά μέτρα. Ακόμα και από τον Αύγουστο, που μετά τις αρχές Αυγούστου άρχισε να φουντώνει το πράγμα. Ναι. Με τα μέτρα που δεν είχαν γίνει σωστά στον τουρισμό, με τα μέτρα που δεν είχαν παθεί σωστά στις συγκοινωνίες που είναι σαν σαρδέλες. Δικά μας πρόσωπα, φίλοι μας, γνωστοί μας, συγγενείς μας, μας λένε κάθε μέρα. Πάω με το τρένο από τον Άγιο Λευτέρη στην Καλυθέα και είναι σαν σαρδέλες. Έρχεται κάθε 13 λεπτά το τρένο. Άλλος πάει στο μετρό, άλλος μπαίνει στο λεωφορείο. Έχουμε συγγενείς με φοιτητές, έρχονται από τους ζωγράφους στον Ευαγγελισμό και τους βλέπεις και είναι κολλητά ο ένας τον άλλον. Βάλει πούλμαν. Ή και ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να θίξω, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Νιφλή, είναι για τους νεαρούς ασυμπτωματικούς συνανθρώπους μας που είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Ναι. Αυτοί συνήθως μένουν πολύ μαζί. Έρχεται λοιπόν κάποιος, έχει 37 και 2. Σήμερα και έχουμε ένα νέο περιστατικό από το Σωτηρία. Δραπέτευσαν. Ναι, δραπέτευσαν δύο. Δύο. Το δραπέτευσαν. Μπορεί να επαναληφθεί και σε εμάς. Άλλο θέλω να πω. Ότι αυτοί οι συνάνθρωποι μας δεν είναι επιλογή τους να ζούμε 10 άτομα σε ένα δωμάτιο. Αλλά όταν έρθει ο πρόσφυγος, ο μετανάστης με 37 και 2 και είναι ασυμπτωματικός, αυτός πρέπει να μπει σε καραντίνα. Πού να τον στείλουμε εμείς την καραντίνα? Ναι. Και του λένε οι γιατροί, μείνε 5 μέρες, 10 μέρες, να γίνεις ασυμπτωματικός και μετά να φύγεις. Γιατί αν γυρίσεις έτσι όπως είσαι, θα κολλήσεις όλους τους άλλους. Mm-hmm. Και προτείνανε εδώ και 3 εβδομάδες να υπάρχουν ξενοδοχεία, ώστε αυτοί οι ασυμπτωματικοί που δεν υπάρχουν περιβάλλον, που είναι πολύ μαζί, να μπαίνουν σε καραντίνα σε ξενοδοχεία. Δεν έγινε ούτε αυτό. Προτείναμε να βλωθούν λεωφορεία, λεωφορεία του ΚΤΕΛ ή λεωφορεία τουριστικά. Να μην είναι σαν σαρδέλες ο κόσμος στα λεωφορεία της γραμμής, τα γνωστά λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Mm-hmm. Ούτε αυτό έγινε. Αν δεν πάρθουν τέτοια μέτρα, υπάρχει ατομική ευθύνη. Ποιος την αμφισβητεί και την υλοποιήσαμε το πρώτο τετράμινο. Αλλά αυτά τα μέτρα είναι άκρως απαραίτητα και δεν αφορούν μόνο τα νοσοκομεία. Είδατε τι γίνεται με τα σχολεία. Κατηγόρησαν τους μαθητές ότι δεν θέλουν μάσκα. Λες και το πρόβλημα είναι μόνο η μάσκα. Ναι, να φοράνε μάσκα. Τα παιδιά όμως δεν θέλουν να πούνε όχι στη μάσκα. Τα παιδιά θέλουν αίθουσες. Θέλουν να είναι 15 μελή τα τμήματα, όχι παραπάνω. Ναι, αλλά αν αυτό δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό, κύριε. Αυτό λένε τουλάχιστον. Ναι, ναι, όμως. Όμως να σας πω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσουμε κάτι, επειδή έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε μαζί μας και είστε ένας άνθρωπος που ζει το σύστημα από μέσα. Δύο σχόλια. Ή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα να σας κρατήσουμε, σας παρακαλούμε. Να σας πάρουμε σε ένα λεπτάκι. Δώστε μας τη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Για πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, την κουβέντα μας. Ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Σιώρα. Τον πρόεδρο εργαζομένο στον Ευαγγελισμό, που είναι ένα από τα δύο πολύ μεγάλα νοσοκομεία μαζί με τον Νίκαιας που εκπέμπουν σήμα κινδύνου, διότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι βρίσκονται μία ανάσα από το κόκκινο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και γιατί πια τα κρούσματα έχουν αυξηθεί και γιατί οι μονάδες και οι θάλαμοι δεν επαρκούν. Ήδη σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μία κατεπίγουσα συσκέψη στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να δουν πώς θα διαχειριστούν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν είναι μόνο, κύριε Σιώρα, μας ακούτε, καλό μεσημέρι ξανά. Δεν είναι, εμείς ευχαριστούμε. Δεν είναι μόνο οι μονάδες COVID, είναι και οι υπόλοιπες μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι non-COVID, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τα υπόλοιπα πολύ σοβαρά περιστατικά. Να πω κάτι, μας μιλάτε από hands-free, μήπως? Όχι, από το κινητό. Επειδή δεν το. Έτσι, ποιότητα. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή το σχολιάζουν και φίλοι εδώ στο Twitter, βλέπω. Είπατε πριν ότι ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Παρά δεν ξέρω τις προσπάθειες που γίνονται, δηλαδή ενώ δεν έχω αριθμούς και για τις καινούριες κλίνες, τις καινούριες μεθ που φτιάχνονται ή τι γίνεται με τις υπόλοιπες δωρεές. Είπατε πριν ότι μία λύση θα ήταν με όρους δημοσίου, το διευκρινίσατε, να υπάρξει και μία συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές. Αυτή υπάρχει έτσι κι αλλιώς, κύριε Νικρή. Α, υπάρχει, λέτε. Δηλαδή το δημόσιο έχει κάνει απόφαση, έχει πάρει απόφαση να πληρώνει ιδιωτικές με 1.600 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι, ναι, που συζητούσαμε, που είχε προκύψει και στην προηγούμενη φάση. Ναι. Όμως, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών εμπόλεμη υγειονομική περίοδο, για μην τα πούμε εμπόλεμη, αλλά υγειονομική κρίση. Ναι, αντιληπτό. Δεν μπορεί να εισπράττουν τόσα και τόσα και να έχεις κόσμο. Γιατί όποιος πάει σε ιδιωτική μεθ, σίγουρα δεν θα είναι τα 1.600. Υπάρχουν επιπρόσθετα. Όταν κάποιος πρέπει να κάνει bypass, δεν θα το εξασφαλιστεί η ιδιωτική μεθ. Θα πρέπει να πάει να πληρώσει, αν ο Ευαγγελισμός σου πει ότι θα περιμένεις 2-3 μήνες γιατί έχω τα μισά χειρουργία. Ναι. Όταν πρέπει ο άλλος να κάνει έναν όγκο στον εγκέφαλο, που μπορεί να περιμένει 20 μέρες, ένα μήνα, και το οποίο ο γιατρός σε 2-3 μήνες, θα πάει στον ιδιωτικό τομέα και θα θέλει 20.000-30.000. Αυτό σημαίνει για μας επίταξη ιδιωτικών μεθ, για να διευκολυνθεί ο κόσμος που δεν έχει λεφτά, που θα έρθει στο δημόσιο κανονικά να χειρουργηθεί, που θα πάει στο δημόσιο. Προσέξτε τώρα, διαβάζω και. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη τώρα, κύριε Σιώρα. Απλώς επειδή είστε πολύ καλός συνομιλητής, οφείλω να το πω, αφού και οι δύο να το πούμε αυτό. Θέλουμε να σας κάνουμε μερικά ερωτήματα. Τώρα διαβάζω ένα έγγραφο που έφυγε σήμερα, ή μάλλον πληροφορία που έχετε από την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας. Μάλιστα. Που λέει: εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, σας ενημερώνουμε ότι στην Αττική από τα 337 κρεβάτια μεθ, στρατιωτικά και κρατικά, έτσι, έχουν διατεθεί 150 κρεβάτια για τις ανάγκες των ασθενών COVID με COVID-19. Σήμερα, για σήμερα, λέει, 23/9/20, περίπου το 30% από αυτά είναι ελεύθερα προς διάθεση. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, έχουν μια κεντρικότερη εικόνα. Ναι, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό βάζω τη συζήτησή μας. Αυτό, εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι λέει η Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, όμως αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στην πράξη είναι ότι όταν ένας συνάνθρωπός μας έχει καρκίνο παχαίου στον κέρδο και πρέπει να εκδηλωθεί σε 10-15 μέρες, επειδή είναι βαρύ το χειρουργείο και χρειάζεται μετά 3-4 μέρες να μπει σε μέθ, αυτή δεν υπάρχει. Και είναι non-COVID. Ναι. Αυτή δεν υπάρχει μεθ. Α, λέτε ότι δεν έχουμε. Ναι, ενώ από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι. Είναι λίγες οι non-COVID μεθ. Είναι λίγες οι non-COVID, non-COVID μεθ. Ναι. Και είναι πολύ περισσότεροι οι ασθενείς οι non-COVID που θέλουν μεθ. Να ρωτήσω κάτι. Άρα εκεί έγινε. Υπάρχει ένα το κασάρισμα. Ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο. Το θέμα είναι το εξής. Θυμάμαι ότι το 18. Μιλούσαμε για. Δεν είχαμε την πανδημία. Μιλούσαμε για έναν αριθμό, δεν ξέρω και εγώ, πόσων κλινών στις ΜΕΘ. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Μιλούσαμε για 650 κλιν. Α, μπράβο. Αυτό. Μιλούσαμε για 500. Ναι. Αυτές... Για την Ελλάδα, επιτρέψτε μου. Ναι. Για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα, χρειάζονται τα διεθνή στάνταρ. Ναι. Για ΜΕΘ και ΜΑΘ 3.500 κλίνες. Το Υπουργείο μας είπε ότι τα Χριστούγεννα θα έχω 1.200, που όμως σαφέστατα δεν επαρκούν. Αλλά αυτές οι 3.500, οι 3.500 που λέμε, που είναι ο ανέφικος αριθμός,
είναι σε συνθήκες μη πανδημίας. Σωστό. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος για την πανδημία, για να μην γίνουμε Ιταλία. Γιατί αυτό. Όχι, εσείς πολύ σωστά το θέτετε. Αλλά το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι εδώ, παιδιά, είχαμε ούτως ή άλλως λίγες κλίνες μεθ. Χωρίς το κορονοϊό. Τώρα με κορονοϊό το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Και, όπως λέτε, το θέμα δεν μπορεί να λυθεί τη μία μέρα στην άλλη. Είναι ανέφικτο, όπως είπατε, 3.500. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα τι κάνουμε, τις ενεργοποιούμε όλες. Ναι. Και πρέπει να έρθει προσωπικό για να ενεργοποιηθούν όλες. Σωστά. Σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Νοσηλεύτης Ευαγγελισμού εκπαιδεύει επικουρικούς νοσηλευτές για να καλύψουν ανάγκες. COVID με για COVID. Δηλαδή πάνε και οι συνάδελφοι, δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά, δεν είναι επαρκής ο αριθμός. Δηλαδή στην ίδια μονάδα που έχει 14 κλίνες, έχουν ενεργοποιηθεί 10. Ναι. Γιατί τις προσθέτουν τις άλλες 4 ότι έχουμε κλίνες COVID. Μας. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μία, ας το πούμε στη λεπτομέρειά της, ανακρίβεια, δεν θα το πω ανακρίβεια, θα το πω μια αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά τα νούμερα τα οποία δίδονται. Ναι. Γιατί υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Για να γίνει εδώ non-COVID μέχρι που έχουμε 11 κρεβάτια και πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να γίνουν εργασίες σε άλλο χώρο, σε άλλο χώρο, που θα κρατήσουμε μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Δεν έπρεπε να είχαν γίνει αυτά. Κύριε Σιώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, να το ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Βέβαια. Και σας ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία που μας δώσατε. Να είστε καλά, κύριε Σιώρα. Καλό μεσημέρι. Επίσης, καλό κουράγιο.